Η πρώτη φωτογραφία της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη τραβήχτηκε λίγο μετά την πανηγυρική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Βουλή. Την αρμονία των σκούρων κοστούμιών και των γαλάζιων γραβατών έσπαγε μόνο το κόκκινο σακάκι της νέας Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Είχε προηγηθεί ομιλία του Πρωθυπουργού που δεν κράτησε πάνω από 15 λεπτά με σαφείς οδηγίες προς τους υπουργούς. Τώρα ήρθε η ώρα να ενώσουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες κάτω από ένα κοινό όραμα ευημερίας και προκοπής. Θα σταθούμε πιστοί στην εντολή αυτή και από σήμερα κιόλας αποδεικνύουμε στην πράξη πως είμαστε έτοιμοι. Όπως έχετε διαπιστώσει, η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει. Η συνεδρία του Υπουργικού ήταν η πρώτη και η τελευταία που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εφ' εξής, το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία μόνο υπουργών και αναπληρωτών μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες. Από σήμερα καλούμαστε να κερδίσουμε ένα δύσκολο αλλά και ασύμμετρο πόλεμο, από τον οποίο, να μην κοροϊδευόμαστε, σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις έχουν βγει χαμένες. Αυτόν της αλλαγής του μοντέλου διακυβέρνησης, με έναν και μόνο στόχο, την παραγωγή άμεσου και ορατού αποτελέσματος για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε, γιατί μέσα σε λίγες μέρες δρομολογούμε δράσεις που άλλοι χρειάστηκαν μήνες και μήνες για να υλοποιήσουν. Και είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία βλέπει ήδη τη διαφορά από προηγούμενες κυβερνήσεις. Πολλοί υπουργοί παρέλαβαν ένα φάκελο με τους στόχους ανά υπουργείο, τις εκκρεμότητες αλλά και τις δεσμεύσεις που άφησε η απελθούσα κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα δράσης μέχρι το Δεκέμβριο. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Μαζί, που θα αποτελέσει τη μέθοδο παρακολούθησης των δράσεων των υπουργείων και της κυβέρνησης. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις και τα λόγια. Ο κόσμος περιμένει από μας έργα και πράξεις. Δουλεύουμε λοιπόν για το εμείς και όχι για το εγώ, ομαδικά, με ενιαίο λόγο και με συντονισμό. Μειώνουμε κατά το 1/3 περίπου τις γραμματείες και σε σημαντικό βαθμό τους συνεργάτες των μελών της κυβέρνησης. Καθιερώνουμε κανόνες δεοντολογίας. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα για χάσιμο. Γι' αυτό και αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις πολιτικές μας. Δεν σταματάμε στην ψήφιση απλά ενός νόμου. Παρακολουθούμε την εφαρμογή του, ώστε να διορθώνονται πιθανές αστοχίες. Δεν ασκούμε πολιτική μόνο με το έργο, αλλά και με τη συμπεριφορά μας. Κρινόμαστε όχι μόνο για όσα λέμε, αλλά και για όσα εκπέμπουμε. Οφείλουμε λοιπόν να δείξουμε πως δεν πρεσβεύουμε απλά διαφορετικές ιδεολογικές αξίες, αλλά ότι αποτελούμε ένα άλλο παράδειγμα πολιτικού ύφους από αυτό που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Στις 23 Ιουλίου θα κατευθεί στη Βουλή το πρώτο νομοσχέδιο που θα αφορά την οργάνωση του κράτους. Ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει την κατάργηση του ασύλου, τις αυξημένες αρμοδιότητες για δημάρχους και περιφερειάρχες, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της απλής αναλογικής, αλλά και τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Μία εβδομάδα μετά θα κατευθεί και το φορολογικό νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει τις μειώσεις φόρων για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης και θα έχει ψηφιστεί έως τις 10 Αυγούστου. Αντίπαλοι μας είναι μόνο οι δυσκολίες. Και γι' αυτό και σας καλώ να σηκώσουμε τα μανίκια. Να κρατήσουμε τους στόχους ψηλά, το βλέμμα μας χαμηλά. Να αγαπήσουμε το καθήκον μας, γιατί ακριβώς αγαπάμε αυτούς που μας επέλεξαν να τους υπηρετούμε. Και να αποδείξουμε ότι δεν θα γίνουμε άλλη μια κυβέρνηση σαν τις προηγούμενες, αλλά ότι θα είμαστε πραγματικά μια άλλη κυβέρνηση. Κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη του κυβερνητικού έργου θα έχει η Προεδρία της Κυβέρνησης, που θα στελεχωθεί με τρεις γενικούς γραμματείς που θα υπάγονται στον Υφυπουργό Επικρατείας Άκης Κέρτσο. Στις καινοτομίες της νέας κυβέρνησης, όπως είδαμε, η ηλεκτρονική παρακολούθηση του έργου των Υπουργείων. Ο Απόστολος Μαγκυριάδης είναι εδώ μαζί μας για να μας πεις, Απόστολε, πώς θα λειτουργεί αυτό το ηλεκτρονικό μπλοκάκι.
Σε οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες θυμούνται το περίφημο μπλοκάκι του Κώστα Σιμίτη, αυτό με το οποίο ήλεγχε ο πρώην Πρωθυπουργός τους υπουργούς του. Εδώ θα μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό μπλοκάκι πλέον, ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά το κέντρο ελέγχου της νέας κυβέρνησης, το οποίο ουσιαστικά τι θα κάνει, θα ελέγχει τις δράσεις, το προγραμματισμό και βεβαίως θα επανατροφοδοτεί το σύστημα μέχρι με έναν ορίζοντα τετραετίας. Πώς θα λειτουργεί αυτό το ηλεκτρονικό μπλοκάκι ουσιαστικά? Ο υπουργός λοιπόν θα τοποθετεί τα στοιχεία του έργου του Υπουργείου μέσα στο πληροφοριακό αυτό σύστημα, το οποίο αποκαλείται Μαζί. Την ίδια στιγμή, από την άλλη πλευρά, θα υπάρχει το επιτελείο του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος θα συνεπικουρείται από τρεις γενικούς γραμματείς, το οποίο θα ελέγχει και θα αξιολογεί τα έργα του Υπουργείου, βεβαίως τα χρονοδιαγράμματα, και θα βοηθάει αρκετά και στα νομοσχέδια και στο νομικό υπόβαθρο ουσιαστικά όλο αυτού του έργου. Αυτό το σύστημα θα επανατροφοδοτείται διαρκώς, με ορίζοντα τετραετίας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα γίνεται θα είναι ότι θα συνεχίζεται ο προγραμματισμός του έργου βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο που έλεγε ότι έχετε έναν ορίζοντα εξαμήνου και αυτές είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να εκπληρώσετε. Άρα το Δεκέμβριο θα έρθουν οι πρώτες εξετάσεις. Θα το δούμε λοιπόν το Δεκέμβριο, θα περιμένουμε. Θα ελέγχεται βεβαίως η πρόοδος του κυβερνητικού έργου και θα επικυρωποιείται με νέες δράσεις οι οποίες θα προκύπτουν στην συνέχεια της κυβέρνησης. Πρόκειται για μια καινοτομία η οποία θέλω να σου πω ότι εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες του δυτικού κόσμου. Το Policy Unit στην Downing Street, το Cabinet Office είναι πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτή τη φορά και στην ελληνική πραγματικότητα. Όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Για πάμε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, κυρίες και κύριοι. Είναι αδιάκοπες οι επαφές που έχει εκεί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης πήγε και έφυγε με το επιτελείο του. Και τώρα είναι εκεί ο κύριος Γεωργιάδης. Γιάννη. Ναι, βρίσκεται εντός του Μεγάρου Μαξίμου το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης με τους υφυπουργούς του. Στην κορυφή της ατζέντας προφανώς είναι το ελληνικό. Αυτή η μεγαλεπίβολη επένδυση, στην οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι θα ξεμπλοκάρει άμεσα, και αυτή τη στιγμή συζητείται και αυτό στην συνάντηση η οποία γίνεται. Νωρίτερα ήταν εδώ ο κ. Χρυσοχοΐδης μαζί με τον κ. Κουμουτσάκο στο τραπέζι τα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης προφανώς. Εκεί όπου σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκε ότι θα πρέπει άμεσα η αστυνομία να βγει στους δρόμους. Όπως μας έλεγαν πηγές, πρόκειται το δεύτερο 15ήμερο, μάλλον δύο εβδομάδες μετά τις 22 Ιουλίου, οπότε και είναι οι προγραμματικές δηλώσεις, να βγουν στους δρόμους οι αστυνομικοί πλήρως εξοπλισμένοι και να αισθανθεί ο πολίτης ότι η αστυνομία είναι εκεί και τον προστατεύει. Στόχος, μας έλεγαν, είναι να εξαρθρωθούν οι συμμορίες και οι πολίτες να νιώσουν ασφάλεια στις γειτονιές και στα σπίτια τους. Πρέπει να σου πω ότι εντατικοποιούνται οι ρυθμοί με τους οποίους συναντά τους υπουργούς ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων στις 22 Ιουλίου, οπότε θα πρέπει να ανακοινωθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Μάλιστα, σε κάποια υπουργεία δίνεται και ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης αύριο το πρωί στις 11 θα επισκεφθεί το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί θα τον υποδεχθούν οι κυρίες Κεραμέως και Ζαχαράκη, ενώ το απόγευμα στις 5 είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένα άλλο κομβικό υπουργείο. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από το Μέγαρο Μαξίμου για αυτή την κίτρινη κάρτα που έβγαλε η Άγγελα Μέρκελ σήμερα, η Γερμανίδα Καγκελάριου, σε σχέση με την μείωση των πλεονασμάτων? Ναι, υπάρχουν κυβερνητικές πηγές οι οποίες μας μιλούσαν νωρίτερα ΣΥΑ και έλεγαν ότι η κυρία Μέρκελ δεν λέει τίποτα διαφορετικό από αυτό που έχει προαναγγείλει ότι θα πράξει η σημερινή κυβέρνηση το 2019. Δηλαδή τι, να εφαρμόσει ένα ευρύ πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που θα αποκαταστήσουν και την αξιοπιστία των εταίρων και των αγορών προς τη χώρα μας, φέρνοντας ταυτόχρονα ισχυρή ανάπτυξη, και έτσι θα διεκδικήσει στη συνέχεια η Ελλάδα με αξιοπιστία τη μείωση των υπερβολικών πλεονασμάτων στα οποία έχει δεσμεύσει τη χώρα η απελθούσα κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.